Ε, νομίζουμε εμείς ότι στα σοβαρά και στα μεγάλα θέματα δεν πρέπει να υπάρχουν μεταξύ των δημοτικών παρατάξεων μεγάλε μεγάλες διαφορές γιατί τα προβλήματα είναι συγκεκριμένα, είναι ίδια για όλους τους πολίτες οπότε και οι παρατάξεις φαντάζομαι θα έχουν τα ίδια, την ίδια αξιολόγηση των προβλημάτων αυτό. αυτών και γι' αυτό νομίζω ότι είναι σωστό ο κύριος Δήμαρχος το δέχτηκε και είπε ότι θα καλέσει Δημοτικό Συμβούλιο την επόμενη εβδομάδα ώστε όλοι μαζί να συζητήσουμε και ομονοώντας χωρίς να έχουμε, δεν έχουμε, έχουμε διαφορές, πάρα πολλέ, αλλά σε κάποια για θέματα συμφωνούμε να δούμε και να ιεραρχήσουμε ποια είναι τα προβλήματα που απασχολούν το Δήμο μα ώστε να τεθούν με σοβαρότητα στο Αναπτυξιακό Συνέδριο για να προσπαθήσουμε να διεκδικήσουμε όποιε λύσει των προβλημάτων αυτών. Εδώ θέλω να πω ότι εμεί ω παράταξη το κάνουμε συχνά αυτό και προσπαθούμε να βάλουμε τέτοιε προτάσει και να υπάρξει συνεννόηση με στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ε, πρόσφατα, στο προηγούμενο ακριβώ Δημοτικό Συμβούλιο, είχαμε θέσει το θέμα των αντικειμενικών αξιών, το έχουμε πει πάλι εδώ. Ε, ελπίζω και εκεί να γίνει κάτι γιατί, όπω είπα, τα προβλήματα είναι κοινά για όλου μα. Τώρα. Ένα άλλο θέμα που απασχόλησε το Δημοτικό Συμβούλιο, ετέθη αρχικά από τον κύριο Σμιρνιώτη, αλλά και εμεί ήταν, επειδή μιλάει πρώτο ο κύριο Σμιρνιώτη, θα το θέταμε κι εμεί, είναι αυτό που έχει να κάνει με τη διαχείριση των απορριμμάτων και όλα αυτά που γίνονται στο Μεγαβούνι. Δυστυχώ, για άλλη μια φορά, ακούσαμε πολύ μεγάλα λόγια από τον κύριο Δήμαρχο, μεγάλε ιδέε. Πράξει όμω δυστυχώ έω σήμερα δεν έχουμε τίποτα δει στο θέμα το συγκεκριμένο τη διαχείριση των, των απορριμμάτων παρά μόνο ε, τον Άγιο Βλάση και τίποτε άλλο. Θα παρακαλούσα, το είπα και στο Δημοτικό Συμβούλιο και επ' ευκαιρία τη σημερινή συνεντεύξη το λέω πάλι. Ο κύριο Δήμαρχο να μιλάει για το θέμα των απορριμμάτων όταν έχει συγκεκριμένα πράγματα να μα πει. Γιατί τον ακούμε πολλέ φορέ να μιλάει για συμφέροντα που τον πολεμάνε, για συσκέψει, παρασυσκέψει που γίνονται και ποτέ δεν μα έχει αναφέρει τι είναι όλα αυτά. Εμεί λοιπόν. Λέμε ότι θα συμμετέχουμε σε αυτές τις συζητήσεις όταν ο κύριος Δήμαρχος έχει συγκεκριμένα πράγματα ω διοίκηση να μας αναφέρει. Τώρα, ε επειδή αυτό το βλέπουμε πολύ συχνά τώρα τελευταία από τον κύριο Δήμαρχο να μιλάει για μεγάλα έργα, για πράγματα, πάει σε συγκεντρώσει, σε πίτε και ανακοινώνει διάφορα μεγάλα έργα, χωρί να υπάρχει, να ξέρουμε ότι υπάρχει στο Δήμο οποιαδήποτε προετοιμασία για αυτά ή οποιαδήποτε χρηματοδότηση για να γίνουν αυτά τα έργα. έχουμε βαρεθεί, πραγματικά το λέω έτσι με, με την αξία που έχουν τα λόγια, έχουμε βαρεθεί να ακούμε τον κύριο Δήμαρχο να Λέει κατά από την αρχή τη θητεία του για πολύ μεγάλα έργα, να θυμίσω Δημαρχία, να θυμίσω Πάρκινγκ στην κάτω αγορά που θα πληρώναμε μισό ευρώ, να θυμίσω ηλεκτρονικές, ηλεκτρονική στάθμευση και τόσα άλλα που δυστυχώ δεν έχει γίνει τίποτα έω τώρα. Εμεί και όταν λέμε ω τώρα, πρέπει να υπενθυμίσουμε, το ξέρουν βέβαια οι συμπολίτε μα, ότι ο κύριο Παυλή είναι ήδη 3,5 χρόνια, τεσσερα χρόνια κοντεύει δήμαρχο. Υπό άλλε συνθήκε, σε προηγούμενε θητείε, η θητεία ήταν τετραετή. Οπότε αυτή την περίοδο θα πηγαίναμε για εκλογέ, αν ήταν διαφορετικά. Δεν είναι ένα καινούριο δήμαρχο που ξεκινάει και λέει το πρόγραμμά του και πάντα έχουμε την διάθεση και την, την υπομονή να περιμένουμε να δούμε. Είναι ένα δήμαρχο που έχει σχεδόν ολοκληρώνει τη θητεία του. Επομένω, δεν μπορεί στη μέση και στο τέλο τη θητεία να μιλάει ακόμα για μεγάλα έργα ενώ ακόμα δεν έχει γίνει τίποτα από όλα αυτά που έχει πει ως σήμερα. Θα τον παρακαλούσα λοιπόν και το λέω άλλη μια φορά να σταματήσει, γιατί πλέον νομίζω ότι και οι πολίτε δεν τον ακούν. Τα θεωρούν όλα αυτά αστείωτε. Πραγματικά το θεωρούν αστείωτε και νομίζω ότι είναι κρίμα για το Δήμαρχο, σαν Δήμαρχο, σαν θεσμό τη πόλη μα, να λέει πράγματα που οι πολίτε θεωρούν ότι είναι αστεία. Ό,τι έχει να πει και να κάνει που είναι συγκεκριμένο και μπορεί να προχωρήσει, αυτό μπορεί να το ακούμε. Αλλά δεν μπορούμε να ακούμε κάθε φορά. Παραδείγματο χάρη, το είπα και προηγούμενα. Πάει σε μια πίταλη, θα φτιάξω καινούριο στάδιο. Πάει σε ανάλυση, θα φτιάξω καινούριο καπί. Ενώ ξέρουμε ότι δεν υπάρχει τίποτα αυτή τη στιγμή. Αρκαδία 938.